Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών. Το σκεφτόμουν και δεν το έκανα την αναγγελία. Θα σου πω το γιατί. Καλημέρα κύριε Σπίρτζη. Καλημέρα σας. Ανάλογα με την επικαιρότητα πρέπει να πηγαίνει ο τίτλος. Μπροστά το Υποδομών ή μπροστά το Μεταφορών. Πάντα είναι μπροστά το Υποδομών. Σήμερα θα είναι το Υποδομών μπροστά, είναι γιατί δεδομένο. Αν δεν έχουμε υποδομές, δεν θα έχουμε μεταφορές. Ωραία. Πολλά. Στον τίτλο πάντως, σας βλέπουμε ότι είσαστε πρώτα Μεταφορών, μετά Υποδομών. Και αυτό το πήρα στη λογική του αλφαβητικά. Πρώτα το μη και μετά το κουσίδι. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Σπίτζη, να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε και νομίζω να τρέξουμε λίγο τη συζήτηση. Ξεκινάμε και ξεκινάμε με τις καταστροφές που είχαμε στην Δυτική Αττική, τα θύματα, όλη την τραγική εικόνα την οποία είχαμε. Μια εικόνα την οποία οφείλω να το πω ότι δεν τη βιώσατε, γιατί δεν είσαστε εδώ, είσαστε στην Αμερική εκείνες τις ημέρες. Ακούω πάρα πολλά γιατί δεν βρεθήκατε εκεί και διάφορα τέτοια. Δεν τη βίωσα από κοντά, τη βίωσα κάθε στιγμή, γιατί είμαστε σε επικοινωνία και με τον Πρωθυπουργό και με τους αρμόδιους μάλλον υπουργούς. Και με το μηχανισμό του Υπουργείου. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το οποίο παρακολουθούμε, κύριε Υπουργέ, όλες αυτές τις μέρες είναι ένα μπαλάκι του πικ-πονγκ που έχουν γίνει οι ευθύνες. Να δούμε ποιος έχει ευθύνη σε τι. Μπαζωμένα και κλειστά ρέματα. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς για τον καθαρισμό και την διευθέτηση των ρεμάτων. Κύριε Σεράδη, καταρχάς να πούμε για μια ακόμη φορά να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράστασή μας. Ανθρώπους που έχουν υποστεί όλη την καταστροφή και θα πάμε και στις ευθύνες. Είπα ξανά ότι τυπικά δεν είναι θέμα πώς να το πω, ευθυνών. Ευθύνες πρέπει να αναζητήσουμε τα τελευταία 40 χρόνια σε όλα αυτά που στη χώρα μας δεν έχουν γίνει. Δεν είναι ένα περιστατικό μεμονωμένο η πλημμύρα που ζήσαμε στην Δυτική Αττική, στη Νέα Πέραμο και στη Μάνδρα. Σε κάθε περιοχή που έχουμε πλημμύρα έχουμε ακριβώς τα ίδια φαινόμενα. Έχουμε κλειστά ρέματα, μπαζωμένα ρέματα και μάλιστα πολύ ακραίες καταστάσεις. Άρα την ευθύνη για αυτό ποιος την έχει, κύριε Υπουργέ? Για το ότι είναι παζωμένα, μπαζώθηκαν. Είναι λίγο βολικό, το φταίνε όλοι, αλλά δεν φταίει κανένας. Δεν είναι μόνο διάστατο το θέμα. Είναι όσοι φρόντισαν με τις πολιτικές τους να επιτρέψουν να μην έχουμε ανοιχτά και διευθετημένα τα ρέματα, να έχουμε μπαζωμένα ρέματα, να έχουμε χωροθετήσει χρήσεις μέσα στις κοίτες των ποταμών, στις παρόχθιες περιοχές, να μην έχουμε αντιπλημμυρική προστασία και τα κατάλληλα δίκτυα. Να μην έχουμε εξόδους του νερού και να έχουμε μια θωράκιση στους οικισμούς και στις υποδομές από τέτοια φαινόμενα, όχι μόνο από ακραία φαινόμενα σαν και αυτό που βιώσαμε, αλλά γενικότερα από φυσικές καταστροφές. Έχουμε τις συνθήκες κλιματικής αλλαγής, έχουμε μεγάλες ξηρασίες, άρα μεγάλες φωτιές, όχι στη χώρα μας, σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή πιστεύετε ότι φταίει η κλιματική αλλαγή για αυτό το οποίο έγινε στη Μάντρα και δεν φταίει το ότι αυτά τα ρέματα είναι μπαζωμένα και δεν έγινε κάτι? Φταίνε και τα δύο. Φταίνε και οι πυρκαγιές που είχαμε. Από πάνω, στο όρος πατέρα, σωστά. Στο όρος πατέρα και όχι μόνο. Φταίει η κλιματική αλλαγή, γιατί τέτοιο φαινόμενο, τέτοιο ακραίο φαινόμενο, το λένε όλοι οι μετεωρολογικοί, τα ινστιτούτα και ερευνητές, πόσο ακραίο ήταν το φαινόμενο. Αλλά και το ένα φαινόμενο και το άλλο, και τις βροχές εννοώ, σε τέτοια ένταση, σε τόσο μικρό χρόνο, και οι πυρκαγιές, στην κλιματική αλλαγή οφείλονται. Δεν υπήρχαν πριν δεκαετίες τέτοια φαινόμενα και είναι ιστορικά καταγεγραμμένα από όλους τους οργανισμούς. Ωραία, Υπουργέ. Άρα, εδώ έχουμε να κάνουμε ένα συνδυασμό πραγμάτων και ευθυνών και μπορούμε να τις συζητήσουμε και από εκεί και πέρα έχουμε Σταθούμε λίγο σε αυτό. Ναι, ναι, βεβαίως. Έχουμε αρμοδιότητες και έχουμε δίκτυα που πρέπει να γίνουν, πρέπει να θωρακιστεί η χώρα μας αντιπλημμυρικά. Τι κάνετε για αυτό που είναι η βασική αρμοδιότητα, μία από τις βασικές αρμοδιότητες του Υπουργείου σας? Δεν είναι. Δεν είναι η Μάνδρα, εννοείται. Όχι, δεν είναι μία από τις βασικές αρμοδιότητες του Υπουργείου. Αν δεν είναι, εγώ διαβάζω διάφορα αντιπλημμυρικά τα
τα οποία έχετε βάλει εσείς μπροστά, ναι, και το Υπουργείο Υποδομών, το Υπουργείο Υποδομών οφείλει να εκτελεί τα αντιπλημμυρικά έργα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε όλη αυτή την κατάσταση. Πρέπει να δούμε πώς είναι το σχεδιασμός για τα αντιπλημμυρικά έργα και από ποιους φορείς. Δεν είναι το Υπουργείο Υποδομών αυτό που κάνει, που έχει την ευθύνη, αν θέλει, του πλημμυρικού σχεδιασμού, αν εξαιρέσει τα έργα που έχουν να κάνουν με διαπεριφερειακά έργα και μετά από συγκεκριμένες μελέτες και διαδικασίες που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες. Άρα ποιος έχει την ευθύνη για να κάνει αυτά τα έργα? Δεν την έχετε εσείς ως Υπουργείο Υποδομών? Την ευθύνη για τα ρέματα την έχουν κυρίως οι Δήμοι, όπου έχουμε μεγαλύτερα... Λόγω Καλλικράτη. Λόγω Καλλικράτη, mm-hmm. Βεβαίως. Να, αλλά ο Δήμος πού θα βρει τα λεφτά, πού θα βρει τον κόσμο, πώς θα κάνει? Να σας πω. Υπάρχουν τα ΠΕΠ αναπεριφέρεια. Τα περιφερειακά ΕΣΠΑ. Τα περιφερειακά αυτά, ΕΣΠΑ. Εκεί μπορούν να ενταχθούν πάρα πολλά έργα. Έχουμε, ξέρετε, πάρα πολλές αγκυλώσεις, δυστοκίες, καθυστερήσεις. Έχουμε μία τοπική αυτοδιοίκηση που δεν ήταν έτοιμη όταν έγιναν οι αλλαγές με τον Καλλικράτη να πάρει όλες αυτές τις αρμοδιότητες. Δεν έχει τους ανθρώπινους πόρους, γιατί η συγκεκριμένη περίπτωση, για τη Μάνδρα παραδείγματο χάρη, το θέμα δεν είναι αν υπάρχουν χρήματα για να γίνει το συγκεκριμένο έργο ή όχι. Mm-hmm. Υπήρχαν χρήματα. Υπήρχαν δεσμευμένα. Μάλιστα, υπάρχει και ερώτηση, ναι, η οποία έχει γίνει υπάρχει από τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει όμως ένας δήμος που, από ό,τι άκουσα σε μία εκπομπή την δήμαρχο, έχει ένα μηχανικό στη τεχνική του υπηρεσία, και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Πρέπει να προβληματίσει για τις διάφορες πολιτικές προτάσεις που υπάρχουν από τα κόμματα, κυρίως από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που επιμένει σε λιγότερο κράτος. Είμαστε αυτή τη στιγμή από τις που έχουν το μικρότερο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων σε κρίσιμους τομείς του δημοσίου, και επιμένει ο κ. Μητσοτάκης να λέει θα μειώσουμε το κράτος. Θέλουμε μικρότερο κράτος. Δηλαδή, στη Μάνδρα θα έχουμε 0 μηχανικούς. Στη Σαμοθράκη είχαμε 0 μηχανικούς. Στην υποστηρίζει ότι ο ιδιωτικός τομέας όμως μπορεί να κάνει Σκόπελο, τη δουλειά. Αν δεν έχεις ένα δημόσιο τομέα που στοιχειωδώς θα σχεδιάζει και θα δημοπρατεί μελέτες και έργα, δεν θα κάνεις δουλειά ποτέ. Δεν θα έρθει δηλαδή ένας μελετητής, ένας εργολήπτης από τον ιδιωτικό τομέα να σου πει χρειάζεται να κάνεις το τάδε αντιπλημμυρικό. Ναι, γιατί εκεί κάνουμε και άλλες αναγνώσεις. Εδώ και έχουμε, άλλους συνειρμούς. Βεβαίως. Και τώρα στο Υπουργείο, όταν εκτελούμε έργα, τα εκτελούμε τον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει όμως μια δημόσια υπηρεσία που εκπονεί ή δημοπρατεί τις μελέτες, τα έργα, κάνει επίβλεψη και ούτω καθεξής. Επειδή βάλατε, λοιπόν, βάλατε πάρα πολλά, κύριε Υπουργέ, και να σας πω, χάνομαι λίγο, να πω την αλήθεια. Πιάνομαι με τις ευθύνες... Δυστυχώς πλέον, κύριε Σαράτη, τα θέματα δεν είναι πολυδιάστατα, τα έχουν πολλές πλευρές. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι. Επομένως, έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν για να ενημερώνονται και οι πολίτες. Εγώ απλά, λοιπόν, για όλα, σε όλους τους νομίζω τυχές. Και με το δίκιο σας, μιλάτε για τις ευθύνες του παρελθόντος. Εγώ έρχομαι σε αυτά τα 2,5 δικά σας χρόνια που κυβερνάτε. Ποιος έχει ευθύνη για και να σε δούμε, τι? Για να δούμε. Αυτό τα 2,5. Θέλω να δω. Γιατί άκουσα και άλλα σχόλια. Το πρώτο σχόλιο είναι αυτό που είπατε πριν. Λείπατε στο εξωτερικό. Δεν το είπα ως σχόλιο, το είπα. Ως... Η κριτική που σας έγινε από την αξιωματική αντιπολίτευση και όχι μόνο ήταν αυτή. Ακριβώς, ότι τη βγάλατε λάδι συγκεκριμένα. Εγώ γελάω με αυτά. Διότι η αξιωματική αντιπολίτευση με τους συνεργάτες της έκαναν αυτές τις αλλαγές και αποδιοργάνωσαν το δημόσιο τομέα και κάνουν ότι δεν ξέρουν καν τις αρμοδιότητες που εκείνοι νομοθέτησαν. Είναι τρομερό. Και μάλιστα άνθρωποι όπως ο Μητσοτάκης, που έχει διατελέσει και πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος, αλλά και υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Άρα, φυσικές... Οι αρμοδιότητες, κύριε Υπουργέ, τις δικές μου, των 2,5 ετών. Και, τις δικές μας και συνολικά. Να πούμε για το Υπουργείο, θα πάμε και συνολικά. Ναι. Λοιπόν, ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς για τα ρέματα και όλα τα υπόλοιπα? Είναι ο Δήμος και οι περιφέρειες, αν είναι μεγαλύτερα τα έργα. Αν είναι εθνικής διάστασης τα έργα, τα εκτελεί το Υπουργείο Υποδομών.
υπάρχουν, η συνεργασία του Υπουργείου με τις περιφέρειες. Υπάρχει. Ναι, και μάλιστα και... εχθές υπήρξε και μια συνεργασία σε επίπεδο μνημονίου. Ναι, ναι. Έτσι, με το υποδομών και απλά την περιφερειακή. Μπήκε σε ένα χαρτί αυτό, να το ξέρετε κύριε Σαράντη, αυτό που είχε αποφασιστεί εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό. Απλά υλοποιείται γιατί πρέπει να πάρθουν οι αντίστοιχες αποφάσεις. Mm-hmm. Ποιος είπε, όπως ο κύριος Μητσοτάκης, λείπει ο Υπουργός Υποδομών, είναι ο Υπουργός Υποδομών ή το Υπουργείο Υποδομών υπεύθυνο για κάτι όταν γίνεται μια φυσική καταστροφή όπως είναι η πλημμύρα ή η πυρκαγιά? Όχι. Γιατί κινητοποιείται το υποδομών? Γιατί έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος είναι πάνω από κάθε τι, επιβλέπει, κινητοποιεί τους υπουργούς και το δημόσιο μηχανισμό. Άρα, όποτε γίνεται κάτι, μας κινητοποιεί όλους. Είναι δεν είναι αρμοδιότητά μας και πιστεύω ότι με το δημόσιο τομέα που βρήκαμε, με τις ελλείψεις που υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που έχουμε, πολύ καλά κάνει. Και έτσι βρισκόμαστε σε κάθε φυσική καταστροφή, εκεί, στην πρώτη γραμμή, όλοι. Πήγαν οι αρμόδιοι υπουργοί στη Μάνδρα, γιατί και αυτό το άκουσα. Ήταν εκεί ο Νίκος Τσιτώσκας κάθε μέρα? Ήταν εκεί ο Παναγιώτης Σκουρλέτης? Πήγε ο Πρωθυπουργός? Όταν κάνουν κριτική από τη Νέα Δημοκρατία, τι περίμενε δηλαδή να γίνει? Άρα, Υπουργέ μου, αλλά πέθαναν 21 άνθρωποι. Πήγε το Υπουργείο Υποδομών, παρότι εγώ έλειπα, και έπρεπε να δοθούν συγχαρητήρια στη στελέχη του Υπουργείου, που ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή και κάναν καταγραφές με εντολή του Πρωθυπουργού, εκατοντάδες μηχανικοί, για να μην αφήσουν τους συμπολίτες μας μία μέρα κενή. Για να μην τρέξουν διαδικασίες. Άρα, με βάση το άρα... φταίνε οι δήμαρχοι, φταίνε οι περιφέρειες. Κύριε Σαράντη, θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός στις διατυπώσεις που χρησιμοποιούμε. Άρα, με βάση τον νόμο, την αρμοδιότητα την έχουν οι δήμοι, δεν ποιος φταίει. Φταίνε διαχρονικά οι δημοτικοί άρχοντες της περιοχής. Φταίει η αλλαγή που έγινε στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο το 2003, που εξαφανίστηκε αυτό το ρέμα και χωροθετήθηκαν εκεί δράσεις που δεν επιτρέπουν στα όμβρια ύδατα να φύγουν. Φταίει η άναρχη δόμηση σε όλη την Ελλάδα. Φταίει ότι κανείς όλες αυτές τις δεκαετίες δεν ενδιαφέρθηκε να γίνει ένα αντιπλημμυρικό έργο στο συγκεκριμένο Δήμο και σε άλλους Δήμους. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο ούτε με τη Μάνδρα και τη Νέα Πέραμο. Έχουμε από το 2007, αν θυμάμαι καλά, 172 μεγάλες πλημμύρες καταγεγραμμένες. Στα τελευταία 2,5 χρόνια που τρέχουμε κάθε τρεις και λίγο σε ένα τέτοιο φυσικό φαινόμενο, βλέπουμε τα ίδια πράγματα. Βλέπουμε κλειστά ρέματα στην Άρτα και καταπατημένα, και να έχουν σπάσει και τα αναχώματα, να έχουν χρησιμοποιήσει για αδρανή υλικά τα αναχώματα για να κάνουν τοπική οδοπία. Το ζητούμενο όμως στη Σαμοθράκη, στη Σκόπελο, στην Καλαμάτα, ναι, σε όλη την Ελλάδα. Ναι, άρα, αλλά η πρόληψη όταν, δεν είναι το βασικό. Όταν, κάποιοι, όταν τρέχουμε να τα προλάβουμε και να τρέχουμε από πίσω. Όταν κάποιοι άφησαν για δεκαετίες μια χώρα ανοχήρωτες φυσικές καταστροφές, είτε αυτό είναι πλημμύρα, είτε είναι πυρκαγιά, δεν μπορούν αυτά να καλυφθούν σε επίπεδο υλοποίησης και σχεδιασμού. Εσείς πώς την οχυρώνετε? Σε 3 χρόνια. Εμείς, κυρία Γιαμαλή, είχαμε πει ότι αυτή η χρονιά θα είναι χρονιά που θα ενταχθούν πάρα πολλά έργα στην αντιπλημμυρική προστασία, και αυτό κάναμε. Και μάλιστα από όπως έχουν, αν θέλετε, το θράσος κάποιοι και μιλάνε. Έχω εδώ να σας δώσω τους πίνακες για να έχουμε αξιόπιστο συγκριτικό αποτέλεσμα, όχι από τον καιρό του ΝΟΕ, τα τελευταία χρόνια, όταν έχουμε τις αλλαγές στο νόμο του Καλλικράτη, μέχρι σήμερα. Άρα, από το 2010, θα σου αφήσω τους πίνακες, μέχρι το 2017. Από το 2010 μέχρι το 2014, έχουμε ενταγμένα νέα έργα στην αντιπλημμυρική προστασία, 3.600.000. Ας τα αφήσω. Είναι ένα-ένα. Για την ακρίβεια είναι 3.629.560 ευρώ και 38 λεπτά. Στο διάστημα από το 2015 μέχρι το τέλος του χρόνου έχουμε ενταγμένα 342.096.000 ευρώ. Θέλετε να κάνουμε μια σύγκριση μεταξύ των 3,5 εκατομμυρίων και των 342 εκατομμυρίων? Και επειδή θέλουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, στα 342 εκατομμύρια υπάρχουν 40 εκατομμύρια που είναι
και άλλες υποδομές, 302 είναι τα πραγματικά εκατομμύρια των αντιπλημμυρικών έργων που έχουν ενταχθεί αυτά τα 4 χρόνια. Ορίστε. Πάρτε να το έχει. Ευχαριστούμε για το δώσουμε έχουμε, και θα το δώσουμε πάνω και βέβαια, έχουμε, έχουν ολοκληρωθεί άλλα έργα και έχουν ενταχθεί άλλα έργα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί αυτά είναι για την Αθήνα, για την Αττική, για την περιφέρεια Αττικής. Υπάρχει λοιπόν, μένουμε σε αυτό, θα έρθουμε μετά στην Ελλάδα, κύριε Υπουργέ. Έγινε μια ερώτηση από την βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την πραγματοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στη Δυτική Αττική. Το έχω μπροστά μου εδώ και το διαβάζω. Μιλάει η ερώτηση. Λέει: εγκεκριμένη ευρωπαϊκή πόρη ύψους 76 εκατομμυρίων ευρώ στη διάθεσή της θα έχει η κυβέρνηση για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Και ρωτάει: γιατί δεν τα πραγματοποιήσατε τα έργα? Και που διότι εσείς, τα συγκεκριμένα. Βλέπετε εσείς, ναι, τα συγκεκριμένα είναι από το ΠΕΠ της Αττικής, δεν αφορά την κυβέρνηση, αφορά τους δήμους, αφορά την περιφέρεια και εκεί πιστεύω ότι η Ρένα Ιδούρε έχει δώσει επαρκές να τις εξηγήσεις. Mm-hmm. Ξεκίνησε η περιφέρεια... 500 εκατομμύρια αντιπλημμυρικά νομίζω. Βεβαίως και θέλω να καταθέσω την προσωπική μου άποψη. Και όταν έχουμε έργα που εξαντλούνται οι πόροι που έχουν στη διάθεσή μας σαν κυβέρνηση στο Υπουργείο, επειδή η περιφέρεια είχε στο ΠΕΠ Αττικής, γίνεται προγραμματική συμφωνία και ειδικά για την πλημμυρικά έργα, προκειμένου, κρίσιμα από την πλημμυρικά έργα εθνικής σημασίας, έτσι, προκειμένου να δώσει χρήματα η περιφέρεια και να τα υλοποιήσει στο Υπουργείο Υποδομών στις αρμοδιότητές του. Δηλαδή, υπάρχουν, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, τα έργα στον Κηφισό, αυτά που είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου, στο Ερασίνο που είναι πολύ μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο, στο ρέμα της Εσχατιάς που για δεκαετίες πνίγει η Αττική, ειδικά η Δυτική Αττική, ενώ για το Περιστέρι, για το Ήλιον, για τους Αγίους Αναργύρους, τα έχετε ζήσει και έχουν δρομολόγιο. Ομολογώ ότι τα έχω ζήσει και δεν έχω χαρή. Βέβαια. Όλα τα προηγούμενα χρόνια. Να προχωρήσουμε. Λοιπόν, άρα πάμε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα από το 10 μέχρι το 14 είχαν χρηματοδοτηθεί έργα 21.061.000 από το Υπουργείο Υποδομών. Από το 15 μέχρι και τέλος του 17 90.053.000. Δηλαδή για την Αττική έχουμε μία σύγκριση από το 10 μέχρι το 14, 3,5 εκατομμύρια με 302 εκατομμύρια. Στην υπόλοιπη Ελλάδα από το Υπουργείο Υποδομών έχουμε 21 εκατομμύρια με 90 εκατομμύρια. Πάρτε και τα αντιπλημμυρικά έργα. Πάρτε και μια ενημέρωση. Και να αλλάξουμε μετά. Γιατί... νιώθω σαν να είμαστε στη Βουλή και καταθέτετε τα πρακτικά. Όχι, τα καταθέτω. Επειδή έλειπα και όλες αυτόν τον καιρό δεν είχα μιλήσει για να δούμε τι γίνεται για την αντιπλημμυρική προστασία. Παρακολούθησα τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη όταν έγινε η πλημμύρα, το συμβάν, που ήταν πραγματικά μία δήλωση που αξίζει να τη χαιρετήσει κανείς, μίλησε για διαχρονικές ευθύνες και μετά προφανώς επικράτησαν οι γνωστοί ακροδεξίοι συμβουλοί του, αρχίζοντας να λαϊκίζει και ρίχνοντας ευθύνες χωρίς ίχνος υπευθυνότητας σε όποιον έβρισκε μπροστά του. Λοιπόν, άρα, για να δούμε. Πάρτε και τα έργα, το ενημερωτικό, για το Υπουργείο που γίνονται, από τις τρεις γέφυρες μέχρι το Μήλο στην Αττική Οδό, για την Εσχατιά, για τον Ερασίνο, για τον Άγιο Γιώργο του Θριάσιο, για το ρέμα της Ραφίνας. Κύριε Υπουργέ, ποιοι είναι οι ακροδεξιοί σύμβουλοι του κ. Μητσοτάκη? Δεν τους ξέρετε, κύριε Σαράντη. Ρωτάω για εσάς, δεν ξέρω. Όσοι έφυγαν από ακροδεξιά κόμματα και έχουν γίνει κορυφαία στελέχη, μετέχουν στην ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν. Α, ο κύριος Γεωργιάδης είναι ένας, δεν είναι? Είναι προσωπική επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, είπα. Αυτό στη λέω και εγώ. Θυμάμαι καλά. Είναι προσωπική επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη. Okay. Λοιπόν, πρόσθετα με αυτά, έχουμε 250 εκατομμύρια έργα, η πλειοψηφία αυτών των έργων είναι στην περιφέρεια. Mm-hmm. Αντιπλημμυρικά έργα που σχετίζονται με τους οικισμούς και την αντιπλημμυρική προστασία που διέρχονται οι αυτοκινητόδρομοι. Τι μαγικό είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία και όσοι σχεδίασαν αυτά τα έργα? Είχαν δει τους αυτοκινητόδρομους ως έργα και άρα η αντιπλημμυρική τους προστασία ήταν μόνο για τους αυτοκινητόδρομους. Εκεί που πήγαιναν τα όμβρια ύδατα
και πηγαίνουν τα αύριο έδειατα από τους αυτοκινητόδρομους, στα ρέματα που διέρχονται μέσα στους οικισμούς ή στους αγωγούς που διέρχονται μέσα από τους οικισμούς. Δεν είχε φροντίσει κανείς να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες και τα απαραίτητα έργα. Άρα, το Μεσολόγγι απροστάτευτο, η Κλόκοβα προστάτευτη, το Αίγιο απροστάτευτο, όλη η Βόρεια Πελοπόννησος επίσης απροστάτευτη, και έπρεπε κάποιος, εμείς δηλαδή, στα 2,5 χρόνια, να προβλέψουμε τα αντιπλημμυρικά έργα των αυτοκινητοδρόμων που όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε φροντίσει κανείς για αυτά, με αιτήματα των δημάρχων, με προβλήματα που αναγνωρίζονται από όλους μας, ώστε εκτός της ολοκλήρωσης των αυτοκινητοδρόμων να προβλεφθεί τώρα στη συνέχεια και η αντιπλημμυρική προστασία των οικισμών που διέρχονται. Κύριε Υπουργέ, θα μας επιτρέψετε να κλείσουμε αυτό τον κύκλο. Αν θέλετε, πάρτε και αυτά για να καταλάβετε. Να φτιάξουμε φάκελο. Για να μάθουν οι πολίτες. Να πάμε λίγο στις μεταφορές. Να δούμε λίγο τις περιοχές όμως. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Πολύ πολύ σύντομα για να πάμε λίγο και στις μεταφορές. Δήμος Κορίνθου. Δήμος Βέλου Βόχας. Δήμος Ξυλοκάστρου. Αιγίου Πάτρας. Μεγαλόπολης. Ραψωμάτι. Μεσίνης. Δήμος Καλαμάτας. Περιοχή Περιμετρική Οδός. Και περιοχή Πηδήματος. Μεσολογγίου Φιλοχίας. Φιλιππιάδας Ιωαννίνων. Αυτή είναι η μία απόφαση που μέχρι στιγμής γίνονται μελέτες και τα αντίστοιχα είναι για τους υπόλοιπους αυτοκινητόδρομους και στην Αφιλοχία, στην Φιλιππιάδα κλπ. Θα τα δούμε όλα, αυτά όμως, θα τα δούμε αυτά όλα, νομίζω και σε επόμενη συζήτηση μπορούμε να τα παιδιάσουμε. Όλα αυτά, αν είχαμε ένα ακραίο φαινόμενο σε αυτές τις περιοχές, πάλι θα είχαμε τα ίδια. Σαν γι' αυτό που ζήσαμε στη Μέγαρα, τα ίδια θα είχαμε. Όπως τα είχαμε πριν 2 χρόνια στην Άρτα, πριν 1 χρόνο στη Σκόπελο και στην Καλαμάτα, θα θυμάστε. Όπου έχουμε λοιπόν ακραίο φαινόμενο, έχουμε αυτή την κατάσταση, μια χώρα χάος. Χωροταξικό, πολεοδομικό, χάος. Κύριε Υπουργέ, δανείζομαι τον άλλο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα χαρτιά όλα. Δανείζομαι τον άλλο τίτλο που έχετε ως υπουργός, τον τίτλο του Υπουργού Μεταφορών. Αναστασία. Λοιπόν, μεταφορές. Δημιουργήθηκε ένα τεράστιο θέμα με το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ωστόσο, δεν θα σας πάω εκεί. Νομίζω όχι, επέτρεψέ μου, όχι για άλλο λόγο. Φοράω και το γυαλί για να το διαβάσω. Ανοιχτές μπάρες, λέω γιατί. Όταν γυρνάς. Ναι, έτσι περνάνε τα χρόνια. Ναι. Εφημερίδα Καθημερινή, ανοιχτές οι μπάρες στο μετρό παραμένουν οι ουρές. Αναβάλλεται το κλείσιμο των πυλών. Καθώς υπάρχει διάχυτη ανησυχία στους κόλπους του ΑΣΑ ότι θα προκληθεί χάος. Σας διαβάζω το πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Καθημερινή. Οκ, εσείς ξέρετε, εσείς απαντάτε. Αν θυμάμαι καλά, η Καθημερινή είχε προβλέψει στην αρχή να μας καταγγείλει ότι είμαστε εχθροί της νέας τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών μέσων. Ταλαιπωρήθηκε πάντως ο κόσμος. Και δεν ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος. Και ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε, δυστυχώς, γιατί είχαμε ένα διαγωνισμό που φρόντισε η Νέα Δημοκρατία να τον υπογράψει τον Δεκέμβρη του 2014, που είχε προβλέψει μηχανήματα τα οποία δεν ήταν για τη μεταβατική περίοδο. Κάναμε διαπραγμάτευση και 30 πρόσθετα σημεία για την έκδοση καρτών και βέβαια η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τι κερδίζει ο πολίτης μέσα από αυτή την ταλαιπωρία τώρα, που πέρασε. Τώρα, μια στιγμή, 40, να τα πούμε όλα. Η αρχή, η δημόσια αρχή που είναι για τα προσωπικά δεδομένα δεν επέτρεψε να έχουμε μια ηλεκτρονική εφαρμογή και να στείλουμε ταχυδρομικά τις κάρτες του κόσμου στα σπίτια του. Άρα δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Καθυστέρησε όλο το σύστημα 9 μήνες για να γίνει, παρότι είχαν ολοκληρωθεί τα πάντα, προκειμένου να έχουμε την τελική γνωμοδότηση της αρχής και προκειμένου να ξεκινήσει όλη η διαδικασία του ηλεκτρονικού εισιτήριου. Όπως θυμάστε, όταν ολοκληρώθηκε όλη αυτή η διαδικασία, κάποιοι βγήκαν και είπαν: αποφασίζουμε χωρίς αρμοδιότητα να μην εφαρμοστεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Να σας πάω σε ένα άλλο βασικό θέμα. Βεβαίως. Προσωπικά χρησιμοποιώ τις εφαρμογές τύπου Bit πολύ. Νιώθω ότι στη δουλειά μου με ασφαλεί. Με το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Βεβαίως. Λοιπόν, τι κερδίζουμε με το ηλεκτρονικό εισιτήριο, για να είναι απόλυτα κατανοητό και τι έχουμε σχεδιάσει. Καταρχάς, έχουμε ήδη κοντά στις 350.000 κάρτες. Μια μεγάλη πόλη δηλαδή έχει προσωποποιημένες κάρτες μέσα στην Αθήνα. Κάθε μήνα, κατά μέσο όρο, οι κάρτες που πουλιόντουσαν, οι μηνύες, ήταν 250.000, με ό,τι συμπεράσματα μπορεί να βγάλει κανείς. Έχουμε στους περισσότερους σταθμούς μία αύξηση της τάξης του 40%
στα καθημερινά εισιτήρια. Και έχουμε. Άρα το κέρδος είναι σε έσοδα. Έχουμε, και έχουμε στους 5 σταθμούς που έκλεισαν οι πύλες μερικά φαινόμενα που πραγματικά είναι ακραία. Δηλαδή, δεν μπορεί από το σταθμό Δουκής Πλακεντίας τις πρώτες 2-3 μέρες που εφαρμόστηκε το μέτρο να έχουμε περισσότερη κίνηση από ό,τι στο σταθμό Συντάγματος και Ομόνοιας. Δεν το πιστεύετε κι εσείς αυτό? Τι? Αυτό που σας λέω. Αυτό πώς προκύπτει? Προκύπτει δηλαδή, πώς το από τις μετρήσεις ότι ελαφρυπηβάζονταν σε μεγάλο βαθμό. Εγώ το έλεγα από πριν, το λέω και σήμερα, τα κυκλώματα των πλαστών εισιτηρίων ήταν τέτοια που επέτρεπαν να μην υπάρχουν ωφέλη για τους πολίτες, να μην υπάρχουν έσοδα για τους οργανισμούς και επομένως να υπάρχουν για τα κυκλώματα που πουλούσαν ακόμη και μέσα στο μετρό πλαστά εισιτήρια. Λοιπόν, προχωράμε. Προχωράμε και η Αναστασία με βάση το σχέδιο. Αν θέλετε να ενημερώσουμε και την Καθημερινή, οι πύλες θα κλείσουν όπως έχει προγραμματιστεί. Δεν γίνεται κανένα χάος. Υπάρχει ένας προγραμματισμός. Αυτό το ξέρει ο πολίτης. Αυτός μπορεί να είχαμε το πει μια απεργία, ωστόσο, η οποία δυσκόλεψε σε μεγάλο βαθμό. Απεργίες είχαμε, γιατί. Προφανώς οι εργαζόμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να παρουσιάσουν. Οι απεργίες είχαμε. Δεν έχει να κάνει, φαντάζομαι, το ηλεκτρονικό εισιτήριο και αυτή η εφαρμογή με τις απεργίες. Έχει να κάνει με συνδικαλιστικά αιτήματα. Εκεί ο καθένας παίρνει τις δικές του ευθύνες. Υπάρχουν αιτήματα που έχουν δίκιο τα σωματεία και οι εργαζόμενοι. Εγώ πιστεύω ότι με μια συνεννόηση με τα Υπουργεία που απευθύνονται αυτά τα αιτήματα μπορούν κάποια πράγματα να λυθούν και κάποια δεν γίνεται από αυτά τα αιτήματα να ικανοποιηθούν. Προχωράμε. Να πάω στο θέμα που με απασχολεί και νομίζω πολλούς πολίτες. Σας έχω ακούσει να λέτε ότι θα λάβετε μέτρα απέναντι σε εταιρείες τύπου Beat, Uber. Εμένα ως πολίτη με νοιάζει, ή μάλλον γιατί να με νοιάζει το αν φορολογούνται και πώς την ώρα που πατάω ένα κουμπί στο κινητό μου και έχω ταξί από κάτω και πάω με ασφάλεια στον προορισμό μου. Γιατί πάτε με ασφάλεια στον προορισμό σας? Πάω με ασφάλεια στον προορισμό μου γιατί γνωρίζω την πινακίδα του οδηγού που θα με μεταφέρει, και το όνομά του. Στο απλό ταξί γνωρίζετε την πινακίδα, γνωρίζετε. Ξέρω σε πόση ώρα θα φτάσει. Το όνομά του. Ξέρετε. Χωρίς εξτραχρέωση. Θα φτάσει. Χωρίς εξτραχρέωση, μην το λέτε. Κάνω το δικηγόρο του διαόλου. Άρα πείτε δεν μου. Το ξέρετε. Σε όλο τον κόσμο έχουμε από τέτοιες εταιρείες που δεν έχουμε θεσμικό πλαίσιο φαινόμενα που δεν τιμούν τις κοινωνίες αυτές. Έχουμε δηλαδή, δεν θέλω να λαϊκίσω, αλλά αυτά έχουμε. Από βιασμούς γυναικών μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Αυτά στο εξωτερικό. Και, στο εξωτερικό. Και πρέπει να διασφαλίσουμε, επειδή πρέπει να φτιαχτεί αυτό το πράγμα που κληρονομήσαμε, γιατί για πράγμα μιλάμε, σε πάρα πολλούς τομείς, σε όλους τους τομείς σχεδόν, ένα θεσμικό πλαίσιο που εσείς που είσαστε χαμηλά αμοιβόμενοι εργαζόμενοι και μια πολύ μεγάλη εταιρεία με μεγάλο κύκλο εργασιών, θα φορολογείτε, θα ξέρουμε ποιος είναι ο υπεύθυνος και θα μπορεί. Κύριε Υπουργέ, θα υπάρχουν, θα παραμείνουν ή όχι? Θα μείνουν μόνο τα ταξί. Γιατί να μην παραμείνουν? Θα παραμείνουν και οι υπόλοιποι. Άρα, λοιπόν, μία εταιρεία, μάλλον οι δύο εταιρείες από ό,τι προέκυψε μετά τη διαβούλευση, με συγχωρείτε, έχουν συνεργασία με ταξί, με αυτοκινητιστές, έτσι λένε τουλάχιστον. Γιατί το θεσμικό πλαίσιο που είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία δεν επιτρέπει στο Υπουργείο να ξέρει αν συνεργάζονται με αυτοκινητιστές επαγγελματίες ή με οποιοδήποτε άλλο. Δεν έχει φτιαχτεί ένα θεσμικό πλαίσιο που να γνωρίζουν οι δημόσιες υπηρεσίες. Τι κάνουν αυτές οι εταιρείες? Θα σας μεταφέρω. Αν έχουν μεταφέρω, κύριε Υπουργέ, θα σας μεταφέρω. Με ποιους συνεργάζονται, όπως εσείς, κύριε Σαράντη? Θα σας μεταφέρω την εικόνα από την κόρη μου. Ναι. Μπορεί να κερδίζετε τους ιδιοκτήτες και τους οδηγούς στον ταξί. Το βάζω τη λέξη κερδίζετε σε εισαγωγικά. Τι εννοείται κερδίζουμε? Γι' αυτό το βάλα σε εισαγωγικά. Γράφτηκε και ο κ. Λιμπερόπουλος ΣΥΡΙΖΑ και δεν το ξέρω. Όχι, όχι, όχι. Εγώ την έβαλα σε εισαγωγικά, το πρόσεξα. Γέννημα θρέμα της Νέας Δημοκρατίας είναι. Νιώθω όμως μέσα από το παιδί μου ότι χάνετε τη νεολαία. Και πολύ απλά δεν χάνουμε καμία νεολαία. Η νεολαία ξέρει πάρα πολύ καλά να χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες. Ευτυχώς ξέρει και τις χρησιμοποιεί. Έχουμε μια νεολαία που είναι σε αυτή τη λογική και έχουμε και μια νεολαία που ξέρει πάρα πολύ καλά τις αθλειότητες που γίνονται μέσω των νέων τεχνολογιών. Όταν έχουμε μια νεολαία η οποία αμείβεται πολύ χαμηλά, κύριε Σαράντη, αν δεν είναι ανεργή, και πληρώνει πολύ χαμηλά αμοιβόμενη νεολαία στις ασφαλιστικές εισφορές, δεν γίνονται κάποιοι κύριοι να έχουν έδρα στο εξωτερικό και να μην φορολογούνται σε φορολογικούς παραδείσους και αυτοί που τους στηρίζουν και ονομαστικά μάλιστα. Δηλαδή θυμάμαι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να βγαίνουν για την Uber
Θυμάμαι τον ίδιο και να τη στηρίζουν βεβαίως. Εδώ από την ΕΡΤ. Τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει διάγγελμα υπέρ της ΜΠΙΤ και να ανακαλύπτει μετά ότι ένα μεγάλο ποσοστό της ιδιοκτησίας της ΜΠΙΤ είναι σε εξωχώριες εταιρείες, σε εταιρείες που έχουν έδρα σε φορολογικούς παραδείσους. Νόμιμο έχει, αυτός. Έχει, βεβαίως νόμιμο είναι, αλλά είναι και ηθικό. Το είναι άλλη κουβέντα. Έτσι, επειδή μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία και μας κουνάει και το δάχτυλο. Όταν βγαίνει ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης και μιλάει υπέρ κάποιων εταιριών που η πλειοψηφία τους ή ένα μεγάλο ποσοστό τους είναι από εταιρείες που δεν φορολογούνται, που δεν έχουν καν έδρα εδώ. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, μια στιγμή, κύριε Σαράντη. Όχι, έχει, απλά μας ειδοποιούν από το κοντρόλο και έχει εξωματική αντιπολίτευση. Έχει μια έτσι έφεση στο να στηρίζει εταιρείες που δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα. Αλλά μετά θα έρθει. Υπονοούμενο αφήνεται. Όχι, κανένα υπονοούμενο δεν αφήνω. Μιλάω πολύ συγκεκριμένα. Στηρίζει όλους και όσες εταιρείες δεν φορολογούνται στη χώρα μας, δεν έχουν εισφορές στη χώρα μας και την ίδια στιγμή κουνάει το δάχτυλο γιατί έχουμε υψηλή φορολογία. Ποιος θα φορολογηθεί? Υπάρχει διασύνδεση. Τι εννοείται υπάρχει διασύνδεση? Αν βγω εγώ και στηρίξω μια συγκεκριμένη εταιρεία και αυτή η εταιρεία δραστηριοποιείται, έχει έδρα, φορολογείται στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους ή σε άλλο φορολογικό παράδεισο, εσείς τι θα πείτε? Μπράβο στο Σπίρτζε που στηρίζει αυτή την εταιρεία. Ονομαστικά τη στήριξαν. Δεν είπαν γενικά. Επομένως, φτιάχνουμε ένα θεσμικό πλαίσιο με δύο λόγια που δεν θα επιτρέπεται αυτές οι εταιρείες να δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και να μην ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος, να μην φορολογούνται, να μην δίνουν τα απαραίτητα στοιχεία στο Υπουργείο για να γίνονται οι ελέγχοι. Ό,τι δηλαδή και πιο χαλαρά έχουν αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές, ό,τι έχετε εσείς αφορολογούμενος, ό,τι έχει όλος ο κόσμος. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι κάνουμε ένα λάθος. Εμείς το κάναμε το λάθος. Θα πρέπει να σας φωνάξουμε μια φορά ως υποδομών, θα πρέπει να σας φωνάξουμε μια άλλη φορά ως μεταφορών και μια για την επικαιρότητα. Τρίτη φορά ως υπουργό που να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα. Αν δεν σας καταγγείλει η αξιωματική αντιπολίτευση ότι καλείται συγκεκριμένους καλεσμένους που είναι υπουργοί της κυβέρνησης. Έχουμε να δούμε πολλά. Οι καταγγελίες από πάντα μπορούν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε.